Για να μην έχει και κανείς το άλοθη της άγνοιας, της πλήρους ενημέρωσης και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς δεν λέμε κάτι παραπάνω, κάνουμε αυτό που πρέπει. Δείχνουμε τα στοιχεία που, ξαναλέω, δεν είναι δικά μας, έρχονται παρακαλώ από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, σημερινό είναι γερμανικό περιοδικό, το Manager Magazine, ένα από τα πιο έγκυρα και έγκριτα ειδικά περιοδικά για τους μάνατζερ στην Γερμανία, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και το οποίο έχει ολόκληρο ρεπορτάζ. Σας δείχνουμε τον τίτλο του, το οποίο λέει ότι επικεφαλής της BioNTech, της Pfizer, της Moderna, δηλαδή των τριών, ουσιαστικά των δύο συν μία, γιατί είναι κοινοπραξία η BioNTech και η Pfizer και η Moderna, κερδίζουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Και μας λέει το ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού, ξαναλέω, δεν το λέει ελληνικό μέσο, δεν το λέμε εμείς, ότι οι επικεφαλείς αυτών των εταιριών που ασχολούνται με τα εμβόλια, τους ξέρουμε πια, τους έχουμε μάθει, κέρδισαν συνολικά περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της πανδημίας. Για το δε αφεντικό της BioNTech, που είναι και γερμανός, τουρκογερμανός, αυτό είναι μόνο ένα κλάσμα της πραγματικής του περιουσίας. Ένα τμήμα δηλαδή. Στέφανε Δαμιανίδη, 100 εκατομμύρια προσωπικά κέρδη, έτσι, της περιουσίας τους για τους επικεφαλείς των εταιριών. Δεν μιλάμε για τις εταιρείες, μιλάμε για τους ίδιους. Pfizer, ο κύριος Μπουρλά, ο οποίος βραβεύτηκε, παρακαλώ, τον βραβεύσαμε κιόλας. Αυτή είναι η εξήγηση. Να δούμε τα πλάνα από την βράβευση του κυρίου Μπουρλά από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία μοιράζει παράσημα, ξέρω εγώ, σαν πασατέμπο, εν πάση περιπτώσει, μοιράζει. Όπου βρει, μοιράζει. Εντάξει. Εδώ λοιπόν, τη βλέπουμε λοιπόν να δίνει παράσημα. Του τάγματος του Σωτήρος, έτσι. Του τάγματος του. Εδώ είναι ο κύριος Μπουρλά. Εδώ είναι ο κύριος Μπουρλά, ναι. Έτσι. Ο οποίος περήφανος, συγκινημένος, παίρνει το παράσημο από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ελληνάρας, όπως τον είπε. Ελληνάρας, όπως τον είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει είναι Ελληνάρας. Και τον χειροκρότησαν από κάτω σύσσωμοι για η ομάδα κέρδη των ειδικών, οι οποίοι ήταν εκεί να τιμήσουν τον κύριο Μπουρλά για το βιβλίο του, τον κύριο Αλβέρτο Μπουρλά, όπως το έκανε και η κυρία Σακελαροπούλου.